Καταρχάς ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν στη Σάμο και τη συμπάθειά μας στο λαό της Σάμου που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται μετά από τις εκτεταμένες ζημίες τις οποίες υπέστησαν. Ζημίες οι οποίες κατά κύριο λόγο ήρθαν από παλιά πέτρινα κτίρια και που δυστυχώς στο σύνολο της επικράτειας επικρατεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχουν παλιά κτίρια καταλελειμμένα τα οποία εγκυμονούν κινδύνους. Πιστεύουμε ότι η πολιτεία πολύ σύντομα θα πάρει μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα από την στιγμή που εκδηλώθηκε το φαινόμενο του σεισμού, στην περιφερειακή ενότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφού δεχθήκαμε κλήση από την διοικήτρια του νοσοκομείου, κλιμάκιο της περιφέρειας πήγε να ελέγξει τις εγκαταστάσεις των κτηρίων του νοσοκομείου έτσι ώστε να είναι ασφαλείς οι νοσηλευόμενοι. Διαπιστώθηκε ότι όλα είναι μια χαρά και στη συνέχεια μετά πάλι από έτοιμα σχετικό που έχει υποβληθεί πήγαν την ίδια μέρα στις φοιτητικές εστίες όπου και εκεί διαπιστώθηκαν ότι δεν υπάρχει θέμα. Άμεσα συγκροτήθηκαν τρία κλιμάκια στελεχών της Περιφερειακής Ενότητας και πήγαμε σε όλα τα χωριά της Νότιας Χίου όπου είχαν παρατηρηθεί και ζημίες. Εκεί λοιπόν εκτιμήσαμε, διαπιστώσαμε τις ζημίες και σε κάποιους κατοίκους υποδείξαμε να μην κατοικήσουν τις επόμενες μέρες στα σπίτια μέχρι ουσιαστικά να έρθουν οι αρμόδιοι. Θέλω να πω ότι αντιδράσαμε άμεσα, ακόμα και το Σάββατο δεχόμενη κλήση από την προϊσταμένη των δικαστηρίων, των υπηρεσιών των δικαστικών υπηρεσιών της Χίου. Το Σάββατο λοιπόν επιθεωρήσαμε και τις εγκαταστάσεις και το κτίριο των δικαστηρίων και το κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία, έτσι ώστε σήμερα να μπορούν απρόσκοπτα να γίνουν οι εργασίες, δηλαδή να ξεκινήσουν υποθέσεις στην έδρα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν γύρω στα 16 περίπου συνεργεία ανά τον νομό, με πρώτη προτεραιότητα τα σχολεία και τα κτίρια βασικά των σχολείων, γιατί για δύο μέρες όπως γνωρίζετε είναι κλειστά. Διετέθησαν στο Δήμο οι υπάλληλοι της περιφέρειας, οι τεχνικοί υπάλληλοι της περιφέρειας και επίσης και το προσωπικό του τεχνικού επιμελητηρίου, το οποίο μας είχε δηλώσει 10 άτομα στελέχη τους ότι είναι διαθέσιμοι να συνδράμουν και εκείνοι προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα που μιλάμε, ήδη η συνεργεία της περιφέρειας βρίσκεται στις συνούσες και επιθεωρεί τα σχολικά συγκροτήματα, τη σχολείο εμποροπλοιάρχων, το δημοτικό και τα άλλα σχολεία του νησιού. Προσπαθούμε δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουμε τις επισκέψεις αυτοψίας για να διαπιστώσουμε πιθανές βλάβες.